Στην περιοχή Λόγκος της Έδεσας, μια κατάφυτη περιορισμένη πεδιάδα που απλώνεται κάτω από τον ψηλό κατακόρυφο βράχο, βρίσκεται η αρχαία ομώνυμη πόλη, όπου η ανασκαφική σκαπάνη έχει αποκαλύψει τμήμα της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής φάσης της. Η αρχαία Έδεσα ήταν διαμορφωμένη σε δύο επίπεδα, στην Ακρόπολη και στην Κάτω Πόλη. Βρισκόταν δε στον οδικό άξονα της γνωστής Εγνατίας Οδού. Η περιοχή άρχισε να κατοικείται ήδη από τα νεολιθικά χρόνια, η διαδικασία όμως της αστικοποίησής της ξεκίνησε τον 4ο αιώνα π.Χ., την εποχή βασιλείας του Φιλίππου του Β. Στα χρόνια του Κασάνδρου, στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., αποκτά μνημειακό τείχος ένα από τα καλύτερα διατηρημένα στη Μακεδονία. Ήταν κατασκευασμένο σε όλο του το ύψος με λαξευμένους λίθους και ενισχυόταν κατά διαστήματα από ψηλούς πύργους. Εντυπωσιακό είναι το αποτύπωμα του υδάτινου στοιχείου σε κάποια σημεία του τείχους, που σαν λίθινος μανδύας έχει σκεπάσει τα κατάλοιπά του, μαρτυρώντας τις έντονες πλημμύρες από τις οποίες υπέφερε κατά καιρούς η περιοχή της Έδεσας. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως μεγάλα τμήματα του τείχους, τμήμα του οικιστικού πυρήνα της κάτω πόλης με την κεντρική νότια πύλη και τη μνημειακή πλακοστρωμένη οδό, την ανατολική πύλη, καθώς και τμήματα των νεκροταφείων που απλώνονταν εκτός των τειχών. Η νότια πύλη αποτελούσε μια από τις κύριες εισόδους στην καρδιά της αρχαίας πόλης. Περιελάμβανε εσωτερικά κυκλική αυλή εγγεγραμμένη σε ορθογώνιο πύργο, που στην εξωτερική του πλευρά ενισχυόταν από δύο ακόμα πύργους. Στην παλαιοχριστιανική εποχή, η πύλη άλλαξε μορφή, καθώς κτίστηκαν δύο νέοι παράλληλοι τείχοι που έκρυψαν τα δύο ημικύκλια της εσωτερικής αυλής. Άλλη μία πύλη έχει αποκαλυφθεί στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Η μνημειακή πλακοστρωμένη οδός που ξεκινάει από την νότια πύλη φαίνεται ότι διέσχιζε όλη την πόλη και πιθανότατα κατέληγε στην βόρεια πύλη. Εκατέρωθεν της οδού υπήρχαν κτίρια ως επιτοπλίστων διόροφα, όπως συμπεραίνεται από την έβρεση κλιμάκων. Στο ισόγειο λειτουργούσαν καταστήματα και εργαστήρια, ενώ στον πάνω όροφο βρίσκονταν μάλλον κατοικίες. Κατά την παλαιοχριστιανική εποχή, μπροστά από την οικοδομική γραμμή των κτιρίων, δημιουργήθηκαν δύο στοές, επαναχρησιμοποιώντας μαρμάρινους κίονες και κτιστούς πεσούς παλαιότερων εποχών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας κίονας της ανατολικής στοάς, που προέρχεται από κάποιο κοντινό πιθανότατα ιερό, αφιερωμένο στη φρυγική θεά Μα. Είναι κατάγραφος με απελευθερωτικές επιγραφές δούλων του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Πολύ κοντά στον εμπορικό αυτόν πυρήνα, βρίσκεται ένας άλλος σημαντικός τομέας που απλώνεται βορειότερα, αμέσως ανατολικά της κεντρικής οδού, όπου όπως δείχνουν οι μέχρι τώρα έρευνες, υπήρχε πιθανώς η έδρα των εκκλησιαστικών διοικητικών εξουσιών κατά τα πρώιμα χριστιανικά χρόνια. Τα οικοδομικά λείψανα ενός λαμπρού αψιδωτού κτηρίου και μιας περίστυλης κρίνης που ανασκάφτηκαν εκεί, φαίνεται ότι ανήκουν σε ένα ευρύτερο οικοδομικό συγκρότημα που πιθανότατα ταυτίζεται με το επισκοπείο της πόλης. Ο σημερινός επισκέπτης της πόλης της Έδεσας αντικρίζει ένα διαχρονικό μοσαϊκό υλικών. Πάνω στην αρχική ελληνιστική πόλη πάτησε η ρωμαϊκή και αργότερα η παλαιοχριστιανική. Οικοδομικά υλικά σε δεύτερη χρήση είναι εμφανή σε διάφορα σημεία της. Το ίδιο το τείχος αποτελεί ζωντανή μαρτυρία της ιστορίας της πόλης, καθώς εμφανίζει επιδιορθώσεις και φάσεις εγκατάλειψης ανάλογα με τις ανάγκες και συνθήκες ζωής των κατοίκων. Το τμήμα της κάτω πόλης της Έδεσας εγκαταλείπεται σταδιακά από τα τέλη του 6ου αιώνα μετά Χριστόν και η κατοίκηση περιορίζεται στην Ακρόπολη, όπου σταδιακά εξελίσσεται στο βυζαντινό κάστρο των Βοδενών. Ένα από τα σωζόμενα μνημεία της εποχής αυτής αποτελεί ο ναός που σήμερα τιμάται στο όνομα της κοίμησης της Θεοτόκου και ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλης. Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο της τρίκλητης ξυλόστιγης βασιλικής με νάρθηκα στα δυτικά. Ο ναός, με βάση τον σωζόμενο τοιχογραφικό διάκοσμο, χρονολογείται στο διάστημα μεταξύ των ετών 1375-85 ή 1389, όμως διατηρούνται και στοιχεία που μαρτυρούν ότι ήταν παλαιότερος,
πιθανώς μεσοβυζαντινής περίοδου. Εσωτερικά διατηρούνται δύο στρώματα τοιχογραφιών, από τις οποίες οι παλαιότερες χρονολογούνται στις τελευταίες δεκαετίες του 14ου αιώνα και ανήκουν στο καλλιτεχνικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης. Αξιόλογα στοιχεία του ναού αποτελούν οι παλαιοχριστιανικοί κίονες και τα κιονόκρανα που στηρίζουν τις τοξοστοιχίες και ιδιαίτερα το κιονόκρανο με ανάγλυφες πρωτομές κρυαριών και αετούς. Έργο επιδέξιου τεχνίτη αποτελεί και το επιχρυσωμένο, ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Το γενή τζαμί, που στα τουρκικά σημαίνει νέο τέμενος, αποτελεί το μοναδικό πλήρως σωζόμενο οθωμανικό τέμενο στην Έδεσα. Διαθέτει τετράγωνη αίθουσα προσευχής με ημισφαιρικό τρούλο, ο οποίος καλύπτεται από φωλιδωτά κεραμίδια. Στη βόρεια όψη εφάπτεται προστό με τρεις χαμηλούς τρουλίσκους, ενώ στη βορειοδυτική γωνία δεσπόζει ο υψίκορμος μιναρές. Στο εσωτερικό διατηρείται η ζωγραφική διακόσμηση του τρούλου, που περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά σχήματα και φυτικά μοτίβα, αστέρια με ημισελήνους και καρδιόσχημες αχιβάδες, στοιχεία που ανήκουν στο καλλιτεχνικό λεξιλόγιο του 19ου αιώνα. Τα μνημεία, αδιάψευστοι μάρτυρες της ιστορίας της Έδεσας, δίνουν σήμερα τη δική τους μάχη με τον χρόνο, απαιτώντας την αδιάλειπτη φροντίδα μας. Η αέναη ροή των νερών, σήμα κατά τεθέν της πόλης, χαρίζει στον περιβάλλοντα χώρο μια οργιώδη βλάστηση μοναδικής μενομορφιάς, αλλά και δύσκολα διαχειρίσιμης ως προς το έργο της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.